Καλημέρα σε όλους, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την πρόσκληση για τη σημερινή εκδήλωση εν ώψη της αυριανής μέρας, Παγκόσμιας ημέρας Ρωμά. Επίσης, ευχαριστώ τον πρόεδρο μας, τον κύριο Βασίλη Πάτζο, για την τοποθέτησή του και την σημαντικότητα της ημέρας των Παγκόσμιας ημέρας Ρωμά, την οποία έθιξε. Η Παγκόσμια ημέρα Ρωμά έχει να υπενθυμίσει σε όλους ότι οι αγώνες μας συνεχίζονται με τις ελπίδες για ισότιμη ένταξη των Ρωμά να παραμένουν ζωντανές όσο οι αγώνες όλων μας συνεχίζονται σε καθημερινή βάση. Σήμερα, εν έτη 2023, 52 χρόνια μετά από το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρωμά, και ακόμα μιλάμε για τα ίδια πράγματα, για τα ίδια δικαιώματα που δεν είναι πλέον ούτε δεδομένα και κατακτημένα, αλλά παραμένουν ακόμα ζητούμενα. Παρά τις προσπάθειες και τους πόρους που κατασπαταλήθηκαν μισό και πλέον αιώνα, δεν άλλαξαν τα πράγματα στις ζωές μας, στις ζωές των Ρωμά. Σε τέτοιο τρόπο, ώστε να θεωρήσουμε ότι εξισορροπήσαμε με την υπόλοιπη κοινωνία. 52 χρόνια μετά, και ακόμα η διεκδίκηση των αναφέρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί για εμάς τους Ρωμά ζητούμενο και όχι κατάκτηση. Το δικαίωμα στη στέγαση, στην εκπαίδευση, στην ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στις δομές υγείας, το δικαίωμα στην εργασία. Όλα αυτά αποτελούν ακόμα καθημερινές διεκδικήσεις για την κοινότητα σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτή την κοινωνική υστέρηση, παρά τους πόρους που, όπως είπα, δαπανήθηκαν, οι ευθύνες είναι ξεκάθαρες και δεδομένες. Όλες οι αντιλαϊκές πολιτικές που αποφάσισαν τη μετακύληση της διαχείρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το επίσημο κράτος στις διάφορες ΜΚΟ και σε ιδιώτες, αντιμετώπισαν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ως εμπόρευμα ακριβοπληρωμένο και όχι ως κοινωνικά δικαιώματα που πρέπει και μπορούν να κατακτηθούν. Αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν κάνει τα ανθρώπινα και κοινωνικά αγαθά πεδίο κέρδους. Οι διαχειριστές τους αδιαφορούν για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών τους, αφού σκοπός τους είναι η συντήρηση του προβλήματος και το επιπλέον κέρδος και όχι η ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων μας, γιατί αυτό θα σήμαινε αυτόματα και το κλείσιμο της κάνουλας μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων περιθωριοποίησης. Και λέω ευρωπρογραμμάτων περιθωριοποίησης, γιατί τέτοια είναι αυτά. Δεν είναι προγράμματα που δίνουν λύσεις στα προβλήματά μας. Η αποκρατικοποίηση του ζητήματος των Ρωμά και η μετακύλησή του στις ΜΚΟ όξυνε τα προβλήματα της κοινότητάς μας. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που αντιτίθεται σε αυτές τις πολιτικές και διεκδικεί με ευθύνη του κράτους ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης των Ελλήνων Ρωμά. Ένα πρόγραμμα που θα θέτει τις βασικές προϋποθέσεις για την αποφασιστική ένταξη όλων των Ρωμά με τη διασφάλιση στέγης και όρων ζωής που θα αποκρίνονται στις δυνατότητες της εποχής μας, στην ισότιμη συμμετοχή όλων μας στις δομές της εκπαίδευσης και της υγείας. Για το ΚΚΕ, εμείς οι Έλληνες Ρωμά αποτελούμε ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Και γι' αυτό έχει σταθεί αλληλέγγυο στα δίκαια αιτήματά μας για αξιοπρεπή ζωή, εργασία, εκπαίδευση, υγεία, για μια ζωή με δικαιώματα. Όπως κάνει με συνέπεια, βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια για το σύνολο του υπόλοιπου ελληνικού λαού και των εργαζομένων. Από κάθε βήμα που του δίνεται, το ΚΚΕ έχει αναδείξει και καταγγείλει τις εγκληματικές πολιτικές, τις τραγικές ελλείψεις και την αδιαφορία όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, για την πολλαπλά ευάλωτη ομάδα των Ελλήνων Ρωμά, όπου δυστυχώς σε μεγάλο ποσοστό ζει ακόμα κατά από τα όρια της φτώχειας, περιθωριοποιημένη, με πολλά μέλη της να στερούνται την πρόσβαση ακόμα και σε βασικά αγαθά. Είναι τα ίδια κόμματα που κυβέρνησαν και καλλιεργούν ακόμα την απαράδεκτη περιχρηματολογία ότι και την άθλια κατάσταση που βιώνουμε εμείς οι Ρωμά φταίνε τα υποτιθέμενα χαρακτηριστικά της φυλής μας. Οι πολιτικές όλων των προηγούμενων αντιλαϊκών κυβερνήσεων υπερασπίζονται τα κέρδη των λίγων
σε βάρος των δικαιωμάτων των πολλών. Είναι πολιτικές στις οποίες το ΚΚΕ στέκεται απέναντι, υπερασπιζόμενο το μέλλον όλου του λαού. Και το μέλλον αυτό ανήκει και σε εμάς τους Ρωμά. Το ΚΚΕ, με αφορμή την αυριανή γιορτή, απαιτεί από την κυβέρνηση και το κράτος να προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση των συνδικαλιστικών οργάνων των Ρωμά, όπως για παράδειγμα της Ελλάδα Πασέ, που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εγγυηθούν τη δράση και τη στήριξη της προσπάθειας στην κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 23ης Μαΐου, καλώ τους Ρωμά σε όλη τη χώρα να δυναμώσουν με το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που δίνει διαχρονικά μάχες για το δικαίωμά μας στην εργασία, στη στέγη, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στη ζωή, στην κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Οι Έλληνες Ρωμά έχουμε φωνή και το ΚΚΕ την ακούει δυνατά και καθαρά. Τώρα είναι η ώρα η φωνή μας να ακουστεί παντού, μαζί με τις φωνές των εργαζομένων, των νέων και των λαϊκών στρωμάτων. Μαζί με το ΚΚΕ. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό με ισχύρο το ΚΚΕ. Σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε αλλιώς. Ψηφίζοντας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ψηφίζουμε ένταξη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ρωμά. Σας ευχαριστώ.